Πάμε λίγο στην γιορτή των Αγίων Αποστόλων, 30 Ιουνίου σήμερα, και θα πάμε από την κυρία Τσαπαρίδη, την ψυχολόγο, να πάμε σε ένα εκπαιδευτικό, σε έναν θεολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Ασημακόπουλο, τον οποίο θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Ιδιαίτερη χαρά κάθε φορά που τα λέμε τον κύριο Ασημακόπουλο για πολλούς λόγους. Την καλησπέρα μας, κύριε Ασημακόπουλε. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ξέρετε, είμαι από τους μεγάλους θαυμαστές σας και ακολούθους σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί να μην παίρνω θέση σε αυτά τα οποία αναφέρετε για ευνόητους λόγους, αλλά συμφωνώ στην πλειονότητα και στο περιεχόμενό τους. Αυτό το αναφέρω και θέλω να κάνω μια αναφορά πάνω σε αυτό. Και καλό θα είναι όποιος δεν έχει διαβάσει τον κύριο Ασημακόπουλο να μπει στα social και να τον διαβάσει. Υπάρχει λόγος. Λοιπόν, 30 Ιουνίου σήμερα των Αγίων Αποστόλων, για πείτε μας, συμβολισμοί. Ναι, η γιορτή είναι η σύναξη των 12 Αποστόλων, δηλαδή με μια πιο έτσι απλή λέξη, η συγκέντρωσή τους. Δεν είναι, γιατί ο καθένας έχει εορτή μνήμη σε ξεχωριστή μέρα, μα συνήθως την ημέρα που μαρτύρησε ή πέθανε ειρηνικά για τον Χριστό. Εδώ να εξηγήσουμε πώς προκύπτουν οι 12 Απόστολοι. Ο Χριστός έχει πάρα πολλούς μαθητές. Κάποιοι τον ακολουθούν αποκλειστικά έχοντας έφυγε στις οικογένειές τους, κάποιοι είναι σε πιο ευρύ κύκλο, στα 3 χρόνια της δημόσιας δράσης του. Εδώ επίσης να πούμε, γιατί αξίζει τον κόπο να υποθεί και αυτό, ειδικά στις μέρες μας που λίγο οι έννοιες παρεξηγούνται, ότι ο Χριστός στους κύκλους των μαθητών του έχει και μαθήτριες, και γυναίκες δηλαδή. Υπάρχουν όμως 12 άντρες, για την ακρίβεια ο 12ος, είναι ο Ιούδας, ο οποίος μετά το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού αντικαταστάθηκε μέσω κλήρωσης με τον Ματθία, γιατί ουσιαστικά σε αυτούς τους 12, στα 3 χρόνια είναι ο Ιούδας. Μην ξεχνάμε ότι τον προδίδει ουσιαστικά στο τέλος. Έτσι. Από τους 12 λοιπόν οι 11 συνεχίζουν μετά και γίνονται Απόστολοι. Ποια είναι η διαφορά τώρα? Ότι στα 3 αυτά χρόνια μαθητεύουν, μαθαίνουν δηλαδή περί χριστιανισμού, ας το πω έτσι απλά, και μετά ο ίδιος ο Χριστός τους στέλνει σε όλο τον κόσμο για να κηρύξουν αυτά τα οποία έμαθαν. Άρα τους αποστέλει, γι' αυτό λέγονται και Απόστολοι. Ουσιαστικά δηλαδή η σημερινή μέρα είναι η γιορτή της διάδοσης του χριστιανισμού, της δημιουργίας πλέον της Εκκλησίας σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Βοηθούσε βέβαια το γεγονός ότι έχουμε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, άρα οι μετακινήσεις ουσιαστικά από την Ασία έως και την Ισπανία είναι πάρα πολύ εύκολες. Σίγουρα όχι τόσο εύκολες όσο σήμερα, αλλά πάντως υπάρχει μια ενοποιημένη αυτοκρατορία και μέσα στους κόλπους αυτής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κυρίως οι Απόστολοι κηρύττουν τον χριστιανισμό. Βέβαια φεύγουν και εκτός Οριών, δηλαδή ο Θωμάς ας πούμε έφτασε μέχρι τις Ινδίες, έτσι. Και αυτό που γιορτάζουμε σήμερα είναι η συγκέντρωση αυτών των ανθρώπων. Μην ξεχνάμε ότι χθες εορτάστηκαν ξεχωριστά δύο πρωτοκορυφαίοι, δύο από τους πιο σημαντικούς, ο Πέτρος και ο Παύλος. Και σήμερα εορτάζονται και οι 12 αυτοί, άρα γιορτάζεται το όνομα Απόστολος, Αποστολία και ούτω καθεξής. Αυτή με λίγα λόγια είναι, έτσι, είναι το νόημα ουσιαστικά της σημερινής ημέρας, της εορτής αυτής. Ποιες είναι οι εορτές μέσα στο καλοκαίρι που έχουν έτσι κατά το δίμηνο, Ιούλιος-Αύγουστος, ημερομηνίες ορόσημο για την Ορθόδοξη πίστη, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Σίγουρα αυτό που ξεχωρίζει είναι το λεγόμενο Πάσχα του καλοκαιριού, που είναι η γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου. Ναι. Λίγες ημέρες νωρίτερα εορτάζεται η μεταμόρφωση του Κυρίου στο όρος Ταβόρ στις 6 του Αυγούστου, όπου ο Χριστός μεταμορφώθηκε και ουσιαστικά οι τρεις μαθητές που ήταν μαζί του είδαν όσο μπορούσαν τη θεϊκή του δόξα. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εδώ τονίζεται ιδιαίτερα η θεία φύση του Κυρίου, η θεϊκή του φύση. Αυτές είναι δύο πιο σημαντικές γνωστές εορτές. Η μία λέγεται Δεσποτική, οι γιορτές που αναφέρονται στον Χριστό είναι οι Δεσποτικές, και οι εορτές Παναγίας, όπως είπαμε για την κοίμηση, είναι Θεομητορικές. Έχουμε βέβαια και πολλές εορτές Αγίων. Κάποιες μάλιστα έχουν και τοπικό ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε την Αγία Μαρίνα στις 17 Ιουλίου, την Αγία Κυριακή στις 8, τον Προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου, Παρασκευή Παντελεήμων 26 και 27. Είναι πλούσιο γενικά το καλοκαίρι. Και αυτό που επίσης ξεχωρίζει ο λαός μας είναι οι παρακλήσεις που διαβάζονται το 15 Αυγούστου, που είναι και η νηστεία της Παναγίας. Και το καλοκαίρι τελειώνει ουσιαστικά με την 29η Αυγούστου, που είναι ουσιαστικά η μέρα νηστείας βέβαια, γιατί τιμάται η αποτομή της κεφαλής του Ιάννη του Προδρόμου, δηλαδή ο αποκεφαλισμός του.
και την επόμενη μέρα είναι του Αγίου Αλεξάνδρου, αυτού του μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας. Είναι πλούσιο γενικά το ερωτολόγιο και καλό είναι, επειδή η ζωή μας γενικά έχει και μια έτσι επίπεδη κατάσταση και όλα μας φαίνονται, αυτό που λένε και οι μαθητές στο σχολείο, είναι λίγο flat τα πάντα. Πολλές φορές οι γιορτές, οι επέτη, οι νοηματοδοτήσεις των ημερών, έστω και αν κάποιος δεν είναι και τόσο, ας το πούμε, δεν χαρακτηρίζει τον εαυτό του μάλλον και τόσο της Εκκλησίας, πολλές φορές αυτή η νοηματοδότηση των ημερών μέσα και από το θρησκευτικό εορτολόγιο ομορφαίνει και τη ζωή μας. Έτσι, είναι μια ωραία συνήθεια που έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Εγώ το έχω ακούσει από ανθρώπους που λένε ότι εγώ δεν πολύ πατάω στην Εκκλησία, αλλά κάθε πρωί που θα ξυπνήσω, ας πούμε, θα διαβάσω π.χ. το βίο του Αγίου, που έτσι συνοπτικά είναι ούτε μισή σελίδα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Είναι μια ωραία συνήθεια αυτή και παίρνουμε έτσι διάφορα πράγματα σαν περιεχόμενο, γιατί πάντα θα έχουμε να διδαχτούμε από την αυταπάρνηση, από την αγάπη στον συνάνθρωπο, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, από την ελπίδα που δίνουν, από τη χαρά η οποία υπάρχει στη ζωή τους, παρά το γεγονός ότι περνούσαν δύσκολα και πολλές φορές μαρτυρούσαν για την πίστη στον Χριστό. Είναι κατανοητά. Και νομίζω ότι τα μηνύματα που δίνει κάθε γιορτή είναι. Από τους μαθητές και τη νέα γενιά. Είναι προσιτά αυτά τα κείμενα. Ναι, καταρχάς είναι όλα πλέον μεταφρασμένα, οπότε εύκολα μπορεί κάποιος να τα προσεγγίσει. Υπάρχουν και στο διαδίκτυο, άρα ουσιαστικά παλιά, τα παλιότερα χρόνια υπήρχε μια δυσκολία που να βρεις τώρα αυτά τα εκκλησιαστικά βιβλία. Δηλαδή, η Βίβλη των Αγίων ήταν σε ένα βιβλίο που λέγεται Συναξαριστής, που είναι ο μεγάλος συναξαριστής, είναι και αρκετά ογκώδης, πάρα πολύ ακριβώς να τον αγοράσεις, σε καθαρεύουσα γλώσσα. Τώρα όμως όλα αυτά είναι και μεταφρασμένα, υπάρχουν και στο διαδίκτυο, δηλαδή με ένα γκουγκλάρισμα, όπως λέμε, μπορεί κάποιος να βρει πάρα πολλές πληροφορίες. Ακόμα και βιντεάκια υπάρχουν σχετικά με τους βίους των Αγίων, τα οποία και με παιγνιώδη τρόπο, αλλά και με πιο έτσι επίσημο, ας το πούμε έτσι, επεξηγούν τα πάντα γύρω από τις γιορτές και γύρω από τις ημέρες των Αγίων. Αυτό είναι σημαντικό. Θέλω λίγο να κλείσουμε το εξής. Είχα μια ζήτηση πριν από λίγο με την κυρία Τσαπαρίδη, την ψυχολόγο. Αναφερθήκαμε στους μαθητές οι οποίοι έτσι απέτυχαν στο κομμάτι των βαθμολογιών και της εισόδου στην τριτοβάθμια. Εσείς, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει απήχηση ο λόγος σας, είστε πολύ κοντά στους μαθητές και στη νέα γενιά. Τι έχετε να τους πείτε, τι έχετε να πείτε στα παιδιά που απέτυχαν, δεν συγκέντρωσαν την επιθυμητή βαθμολογία και κατ' επέκταση δεν κατάφεραν και δεν θα καταφέρουν να μπουν και σε πανεπιστήμιο? Ναι, η αλήθεια είναι ότι προτιμώ αυτή τη διατύπωση που είπατε στο τέλος, ότι δεν συγκέντρωσαν την απαραίτητη βαθμολογία, γιατί δεν νομίζω ότι, ότι πρέπει να το ονομάσουμε αποτυχία. Με την έννοια ότι κανένας κόπος και κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Εγώ αυτό που τουλάχιστον τους λέω, γιατί γενικά είμαι αλλεργικός, να πω την αλήθεια, στις συμβουλές, είναι ότι κάθε φορά, κάθε εμπόδιο, πολλές φορές μπορεί, αν το θέλουμε εμείς, να γυρίσει σε καλό. Να σας πω την αλήθεια, υπάρχει ένα εξαιρετικό βιντεάκι, εγώ το δείχνω στους μαθητές μου στο σχολείο, που ονομάζεται «Διάσημες αποτυχίες» και δείχνει, ας πούμε, ανθρώπους που σήμερα τους θαυμάζουμε και τους θεωρούμε «Ουάου, τι φοβεροί είναι αυτοί οι άνθρωποι», πώς ξεκίνησαν αποτυχημένοι. Νομίζω ότι, ας πούμε, παράδειγμα, αξίζει τον κόπο εδώ πέρα να πούμε και τον Μάικλ Τζόρνταν, αυτόν τον θρύλο του μπάσκετ, ο οποίος απορρίφθηκε από τον προπονητή του τότε από τη σχολική ομάδα μπάσκετ του γυμνασίου. Δεν τον πήρανε δηλαδή στο μπάσκετ, επειδή τον θεώρησε ένα κατάλληλο και λίγο λόγω ύψους. Το έβαλε κάτω λοιπόν και πέτυχε αυτό που πέτυχε. Νομίζω αυτό τουλάχιστον που εγώ τους λέω είναι να μην χάσουν ποτέ το χαμόγελό τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η ζωή από εδώ και πέρα έχει πολλές εκπλήξεις και πολλούς δρόμους μη χαραγμένους. Βγαίνουν πλέον από τη γιάλα. Και η γιάλα είναι αυτό το η διαδρομή, σχολείο, φροντιστήριο, σπίτι και τούμπαλιν. Και να σας πω και κάτι. Πολλές φορές στεκόμαστε, και καλά κάνουμε βέβαια, δεν το συζητάμε, δεν θέλω να υποτιμήσω καθόλου αυτή τη χαρά και την επιτυχία του να συγκεντρώνεις πάρα πολλά μόρια, αλλά λέμε τους πρώτους των πρώτων, ίσως αξίζει τον κόπο να βλέπαμε λίγο και τη διαδρομή αυτών των παιδιών που τα θεωρούμε ότι δεν έχουν πιάσει, ας πούμε, ή μπήκαν στη σχολή πολλές φορές και από την κλειδαρότρυπα που λέμε, τελευταίοι. Πολλές φορές μέσα στα πανεπιστήμια γίνεται η ανατροπή. Και ο πρώτος των πρώτων τελικά μπορεί να μην τη βγάλει τη σχολή ή να τη βγάλει σε περισσότερα χρόνια από αυτόν ο οποίος μπήκε με πιο χαμηλή βαθμολογία ή πολλές φορές και προς το τέλος. Κοιτάξτε, αν κάτι έχουμε ουσιαστικό και σημαντικό είναι τα παιδιά. Και αν, ας πούμε, στα παιδιά δεν τους εμπολιάζουμε συνέχεια, τους δίνουμε έτσι αυτή την ένεση της χαράς και της αισιοδοξίας και αυτό που λέμε τα πάρει από κάτω, μόνιμα, γιατί το να τα πάρει από κάτω κάνα 2-3 μέρες είναι φυσιολογικό. Τότε νομίζω ότι θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα έτσι ως κοινωνία. Εγώ αυτό που χαίρομαι πραγματικά είναι όταν τα βλέπουμε έτσι χαρούμενα, συγκινημένα και παρά το γεγονός ότι μπορεί να μην έχουν περάσει ίσως στη σχολή της πρώτης τους επιλογής,
Τελικά νομίζω ότι και η ζωή αλλά και τα ίδια ως ενδιαφέρουσες προσωπικότητες εύκολα γυρίζουν αυτή την, ας την πούμε, αποτυχία σε επιτυχία και σε αισιόδοξη στάση ζωής και κάνουν πραγματικά συγκλονιστικά πράγματα. Μάλιστα. Χαιρόμαστε όταν τους βλέπουμε μετά από χρόνια, ας πούμε, να είναι, ξέρω εγώ, άνθρωποι έτσι, που στη ζωή τους πετύχαν πράγματα και στύψανε την πέτρα που λέμε και ζουν αυτή την ευτυχία. Μάλιστα. Κυρία Σημακόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, Εύη, έχουμε 2-3 λεπτά για να κλείσουμε το μέρος. Έχουμε και θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που μας είπε ο κύριος Σημακόπουλος, γιατί και εμείς έχουμε περάσει από αυτή τη θέση και τελικά αξία δεν έχει να δείξουμε μόνο τους επιτυχόντες, αλλά και αυτούς που πέτυχαν ακόμα και αν η σχολή τους είχε 12, 13, 14.000 μόρια. Γιατί το σημαντικό είναι να πετυχαίνει ο καθένας τον προσωπικό του στόχο, όχι να βάζουμε όλοι στόχο την κορυφή, ο καθένας αυτό που πραγματικά επιθυμεί. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που περνούν τα παιδιά να αντιληφθούν ότι τα καλύτερα είναι μπροστά τους. Και αν δεν ήρθαν τώρα, θα έρθουν σε πολύ λίγο. Λοιπόν, να πάμε σε διάλειμμα, μην κόψουμε τα διεθνείς στη μέση. Ναι.